Είχα βάλει τη διεύθυνση σε όλο το Σαββατοκυριακό, έχει κάνει και μια δουλειά στην αφήση. Θέλει να ρίξει φωτογραφίε, είναι έτοιμο ο Δήμο. Δηλαδή. Και ένα προτσέκτορ να δείξει σημεία των καταστροφών. Έτσι. Είναι μεγαλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Στην αρχή δεν το καταλάβαμε. Είναι μεγάλη περιοχή. Μεγάλη περιοχή. Είναι το 70% της παραγωγής. Το 70% του ξινού του εξαγόγιμου τέλειωσε. Όταν λέμε τέλειωσε, τέλειωσε. Θα το δούμε, δηλαδή. Σε αυτό έχουμε περιθώριο να το δούμε και με τη Σκία και πέρα. Γι' αυτό. Τα άμεσα είναι το ΚΑΙΣΙ και τα κυμαστικά. Αυτά τα δύο είναι τα άμεσα. Αυτό μας καίει. Δηλαδή, η εκτίμηση στο ξινό θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις. Μία να οριοθετήσουμε την περιοχή, μία δεύτερη μετά από δύο μήνες που θα φανεί παρκώς τι είναι πάνω χαλασμένο και τι δεν μένει πάνω και μετά επιτιμολογείο. Θα φανεί δηλαδή ότι ο άλλος φέτος θα κόψει δύο τόνους, ενώ πέρυσι έκοψε δέκα. Έχει ρίξει κάτω, υπάρχουν περιοχές που έχει, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί, έχει ρίξει κάτω το 80% των φύλων, όχι του κάτω, αλλά είναι δυστυχώς. Έχει τραβήξει ο μοναδισμός όλο τον κόσμο. Είχε και ένα στρόμυλο. Είχε στρόμυλο, στρόμυλο, δυνατή βροχή και το χαλάζι ήταν ίσα με ένα περίπτωπο. Είχαν πολλά χρόνια. Γράψτε λοιπόν. Εδώ διέλυσε σπίτια, θερμοκήπια, αυτοκίνητα, ό,τι βρήκε έξω από αυτοκίνητο. Ο αδερφός μου είχε πάθει 10.000 ζημιά. Μα τα αυτοκίνητα δεν το είχε πει. Μου λέγει ο Σκούφης, ο αντιδήμαρχος, ναι, το Άργος Ναύπλιο, το έγινε Παρασκευή. Και ξεκίνησα από το αεροδρόμιο, εκεί ήταν και ο στρόμπιτος, αεροδρόμιο, πανόραμα, γράψε μου. Εκεί δηλαδή, εκεί φαίνεται πιο πολύ ένα στρόμπιτο. Και εδώ πέταξε διπλή τζαμαρία στη Μερσεντές. Μερσεντές, ήταν στο δρόμο. Μα και πάνελ, ταξίλωσε. Πάνελ πες ότι είναι και εύκολο. Μα να μην είναι για ανάποδο να πετάξει. Αλλά εδώ μιλάμε για πίστες τα πράγματα.